Ακούστε, το να παίρνουμε ένα περιστατικό και να το κάνουμε σημαία για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω δεν είναι σωστό. Παιδιά, ένα κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο, δυστυχώς συμβαίνει, να πολιτικοποιούμε μια τόσο στιγμή δολοφονία. Όχι. Δεν γίνεται να βασανίζεται εκείνος ο Πρωθυπουργός, να κάνει χίλια πράγματα και να είναι από την άλλη στιγμή και να του χαλάει μια στιγμή μια δολοφονία μέσα στο νομικό τμήμα. Αυτό δεν το δέχομαι. Φανταστείτε χτες ο φρουρός που ήταν στο τμήμα να είχε βγάλει το όπλο του πριν ο δράστης μαχαιρώσει την άλλη γυναίκα και να τον είχε πυροβολήσει. Ναι. Πιθανότατα σήμερα θα μιλούσε η αντιπολίτευση για ακραία αστυνομική βία. Αυτό που έχω να πω είναι ένα. Το έγκλημα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, το όθησε και η κοινωνική δικτύωση. Η κοπέλα ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένη. 2 μήνες περνούσε καλά. Το έβγαζε προς τα έξω. Ο άλλος ήταν τρελός. Ο άλλος ήταν, μιλάμε, σχιζοφρενής. Ήταν στόλκερ. Βλέποντας λοιπόν αυτός ότι αυτή περνάει καλά, είναι ένα σημείο το οποίο δεν θίξαμε καν. Μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Έχετε δει τα κοινωνικά της δίκτυα? Και απαντώ ότι εάν αυτά που λένε τα έχει γράψει, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε. Η Γαλήνη, όπως είπε. Η Γαλήνη όμως αυτή κάποιος ενοχλούσε. Άρα ηρέμησε. Α, μπράβο. Όλα ήταν μηνύματα προς αυτόν. Ότι εγώ είμαι ήρεμη, είμαι σε άλλη σχέση, είμαι αλλού, περνάω καλά. Τα μυαλά των ανθρώπων δυστυχώς δεν είναι όλα ισορροπημένα. Ο άλλος ήταν ανισόρροπος, όπως απέδειξε. Ο τρόπος του εγκλήματος, 100 άτομα να είχε το αστυνομικό τμήμα θα την εκτελούσε. Τέλος. Η αστυνομία για μένα, ναι, η αστυνομία έπρεπε να έχει 5 άτομα, 10 μέσα, όμως όσα και να είχε, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, πάντα. Αναπόφευκτο δηλαδή. Ναι, ήταν για μένα αναπόφευκτο. Ο τρόπος που εκτέλεσε. Με την έννοια ότι αν δεν γινόταν εκεί, θα γινόταν κάπου αλλού. Παρακάτω θα την έπιανε και θα τη σκότωνε. Άρα δεν μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ένα αστυνομικό κάθε μέρα, όλη μέρα.